Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φιλοξενούμε απόψε τον κύριο Βράμ Σαλπικτίδη, ο οποίος είναι μέλος της Νομαρχικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, της Συνόδου Χαλκιδικής, και τον κύριο Απόστολο Πάνο, ο οποίος είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Σαλπικτίδη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην διεθνή έκθεση να κάνει την αυτοκριτική του, να λέει ότι θα καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, ότι θα κάνει ηλεκτρονική δικτύωση των επιχειρήσεων, ότι. Όλα αυτά τα χρόνια γιατί δεν τα έκανε αυτά, κύριε Σαλπικτίδη? Ήταν μερικά πράγματα τα θεωρεί ο πολίτης αυτονόητα, ότι πρέπει να είχαν γίνει. Συμφωνώ. Λοιπόν, εκεί, αυτό είπα και πριν, αλλά ίσως το είπα λίγο σε έντονους τόνους. Λοιπόν, το διάστημα από το 2004 μέχρι και το 2007, όπου έγιναν οι εκλογές, δεν υπήρχε αυτή η κρίση η οποία υπάρχει σήμερα. Άρα ο Πρωθυπουργός τότε τι είχε πει? Ότι πάω σε μια λογική ήπιας προσαρμογής. Ναι. Και γιατί συνηθίζουμε τώρα όλοι να λένε ότι τι έγινε μέσα αυτά τα 5,5 χρόνια. Τα 5,5 χρόνια είναι δύο κομμάτια. Δεν είναι ένα ενιαίο κομμάτι. Λοιπόν, είναι το 2004 μέχρι το 2007, όπου υπήρχε η ήπια προσαρμογή, όπου λέγαμε ότι δεν υπάρχει κρίση, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να φέρουμε το κράτος εκεί που πρέπει να πάει, αλλά χωρίς να υπάρχει το άμεσο να ληφθούν κάποια μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα πλέον της ελληνικής οικονομίας, έτσι. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία, σας είπα, παραλάβαμε την ανεργία στο 11,5%, τη φτάσαμε στο 7%, παραλάβαμε το δημόσιο έλλειμμα στο 8% του ΑΕΠ, το φτάσαμε στο 3% του ΑΕΠ. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια σειρά από δράσεις, όπως ο Θησέας, όπου εντάχθηκαν πάνω από 20.000 έργα, και αυτή τη στιγμή είναι 7.000 έργα τελειωμένα μέσα από το Θησέα. Έτσι. Λοιπόν, και προγραμματίζεται η επόμενη γενιά των έργων, η οποία είναι, αυτή ήταν ύψους 19 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επόμενη γενιά των έργων που προγραμματίζεται είναι ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, έγινε ο αναπτυξιακός νόμος, όπου ήταν 12 δις ευρώ και εντάχθηκαν 6.000 επιχειρήσεις. Στοχεύθηκε από τον Πρωθυπουργό και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ώστε η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος, και πλέον με τους 4 αγωγούς, τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, τον αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας, Ελλάδας, Ιταλίας, το South Stream, τον αγωγό Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας. Λοιπόν, γίνανε, λοιπόν, γίνανε μια σειρά από ενέργειες μέσα αυτά τα χρόνια που είχαμε. Μισό λεπτό, να τελειώσω. Λοιπόν, μέσα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, που είχαμε τη δυνατότητα να κινηθούμε με άνεση και χωρίς να πρέπει να τρέξουμε για να σώσουμε την ελληνική οικονομία. Λοιπόν, γίνανε όλες αυτές οι ενέργειες και τα πράγματα πήγαιναν καλά. Ο πολίτης τι γίνεται? Ξαφνικά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και ξαφνικά βλέπουμε ότι τα προϊόντα τα οποία παίρνουμε, είμαστε η τρίτη πιο ακριβή χώρα. Δεν διαφωνώ. Να σας πω εγώ τι γίνεται. Δηλαδή, μιλάμε για θέματα καθημερινότητας. Φορολογείται με 37%, ενώ οι μεγαλοεπιχειρηματίες με 25%. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Εντάξει. Οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι πραγματικότητα. Ωραία λόγια. Τι ωραία λόγια. Πραγματικότητα είναι. Μισό λεπτό. Ωραία λόγια. Τα 20 δις ευρώ τα οποία μπορεί να πάρει η κυβέρνηση από φόρους, δεν τα εισπράττει. Ποιος εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή? Δεν μας είπε, αυτό είναι το μας είπε ο αγαπητός Απόστολος. Εξυπηρετούμε τα μεγάλα συμφέροντα. Τα 9,5 δις. Και οι μεγαλομέτωχοι των τραπεζών φορολογούνται με 15%. Περίμενε λίγο να ακούσεις κάτι. 37% φοβάσαι την αλήθεια. 37% Έλληνας πολίτης, 25 επιχειρήσεις και 15% οι μεγαλομέτωχοι του τραπεζών. Τι σας το είπα? Περίμενε λίγο να σου πω κι εγώ, λοιπόν. Εσύ που μιλάς για τους μεγαλομέτωχους, δόθηκαν ή δεν δόθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση 9,5 δις ευρώ μέσω του ΤΕΜΠΜΕ σε μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, και πήγαν 80.000 επιχειρήσεις αυτό. Όταν του παίρνεις το 37%, τι του παίρνω το 37%? Να πούμε, όταν παίρνεις το 37% φορολογίας, έρχεσαι λοιπόν και λες ότι σου δίνω μέσω του ΤΕΜΠΜΕ. Αυτό μιλάμε για ισορροπία. Κάτω λίγο αυτό το 37% από πού βγαίνει, για να το καταλάβω. Γιατί δεν είναι αυτό. Εμείς μικρίναμε τους φορολογικούς συντελεστές, λοιπόν, και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις. Δεν τους μικρίνατε εσείς. Εμείς τους βρήκαμε και τους μικρίναμε. Για να μην μπούμε σε μια άτυπη αρχιτολογία, λοιπόν, η οποία ίσως και ο κόσμος. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ακούσω. Μισό λεπτό όμως. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ακούσω. Εγώ αυτό όμως που θα ήθελα να ακούσω είναι μια ερώτηση, παιδιά. Να κάνω μια ερώτηση. Δέχτηκα τόση να κάνω μια ερώτηση. Εγώ αυτό που θέλω να ακούσω είναι ότι ακούω τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τάζει τον καθένα. Δεν έχει τάξει κάτι, λοιπόν, ο ναι, τον καθένα όπου πάει. Είπες αριστολογία. Πείτε μας, ρε παιδιά, μα πείτε μας, πού θα βρείτε τα λεφτά για να τα κάνετε αυτά. Εγώ ερωτώ, τι έχει τάξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Προχτές πήγατε. Τι έχει τάξει? Ωραία. Να σας πω, να σου πω τι έταξε. Η έλλειψη σε επίπεδο οικονομίας, σε επίπεδο υγείας και όλα αυτά. Να σου πω τι έταξε. Με ρωτάς τι έταξε. Αν μπούμε σε μια διαδικασία αριθμών,
Προφανώς. Δεν πρέπει να μπούμε. Δεν πρέπει να μπούμε. Δεν πρέπει να μπούμε. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία. Αριθμό, ναι. Μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία. Δώσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες. Επειδή... Πείτε μας εσείς που τους τάξατε ότι θα τους έχετε στην πρώτη γραμμή. Που λέτε ότι θα τους έχετε καλύτερα από εμάς, τι θα τους δώσετε, λοιπόν, ρε παιδιά, και πού θα βρείτε τα λεφτά. Επειδή είμαστε, απλά πράγματα. Έχουμε το ζήτημα των ελιών αυτό το, με τις ελιές αυτό το διάστημα. Είναι... Λοιπόν, αυτά τα οποία λέγονται αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ο κόσμος και ειδικότερα ο αγροτικός πληθυσμός. Ο κόσμος και ειδικότερα ο αγροτικός πληθυσμός νοσεί και ειδικότερα αυτή τη στιγμή δεν ξέρει αν η αυριανή μέρα θα τον βρει να μπορεί να ζήσει στις οικογένειές του. Είναι ψέμα αυτό που λέω. Και μιλάμε 500 δις. Δώσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποιους αγρότες. Βλέπετε εσείς κανένα αγρότη έξω να έχει αυτά 500 δις ευρώ και να έχει καλυτερέψει η ζωή του, ή βλέπουμε αγρότες. Δεν μιλάμε για δις ευρώ, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Την παραγωγή του αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να την πουλήσει και βρίσκεται σε μία διέξοδο. Λοιπόν, ωραία είναι η γενικότερη διαρρυθμή που μας έχουν στείλει. Δώσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν μπορούμε να τα εκπροσωπήσουμε, αλλά να βλέπουμε την πραγματικότητα για να μην σε εκτιθούμε. Εγώ σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Δώσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ. Πού τα δώσατε, πότε τα δώσατε, σε ποιους αγρότες τα δώσατε, πού πήγαν, σε όλο τον αγροτικό κλάδο. Σε ποια μέρη της Ελλάδας πήγαν και πότε έγιναν. Μήπως θες να σε κάνω και αναλυτική κατάσταση με τα ονόματα. Όταν μιλάς λοιπόν συγκεκριμένα και όταν έχουμε ένα non-paper που μας το δίνουν, να ξέρουμε πώς το αντιπροσωπεύουμε. Ξέρουμε πολύ πώς το αντιπροσωπεύουμε. Να μην πετάμε αριθμούς και αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι δουλεύει σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας και στέλνει τα πολιτικά ραπόρτα για να τα λέτε στα ελεύθερα. Πέστε μας πού θα βρείτε τα εγώ, λεφτά λοιπόν, λέω, για να κάνετε αυτά που τάζετε. Εγώ λοιπόν λέω και δεν έχω τάξει τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν λέω για σένα λοιπόν, προσωπικά, για τον αρχηγό σας. Δόθηκαν 500 δις στους αγρότες και δόθηκαν στον αγροτικό πληθυσμό. Εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, εκατομμύρια, εσύ είπες πιο πριν. Εγώ είπα εκατομμύρια. Εκατομμύρια ευρώ λοιπόν στους αγρότες και όλοι οι αγρότες βρίσκονται σε μια πολύ ωραία κατάσταση και όλα τα πράγματα πάνε καλά. Εμείς δεν λέμε ότι βρίσκονται σε μια ωραία κατάσταση. Εμείς δεν λέμε ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει προβλήματα. Δεν λέμε ότι έχει προβλήματα. Κύριε Πάνα, για να επανέλθουμε στην κουβέντα μας με χαμηλότερους τόνους. Πάντως υπάρχει η αίσθηση ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνει μια σειρά από εξαγγελίες, οι οποίες όμως αναρωτιέται ο μέσος πολίτης πού θα βρει ακριβώς τα λεφτά. Είμαστε σε μια οικονομική κρίση παγκόσμια. Έχουμε βάλει. Και πρέπει. Ναι. Λοιπόν. Έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αντιλαμβάνομαι ότι εκεί προσπαθούν κάποιοι να χτυπήσουν. Ένας πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έχει αποδείξει σε όλη την πορεία του, στη δύσκολη πορεία του συγκεκριμένου προέδρου, εντάξει, λοιπόν, ότι είχε τη δυνατότητα όλο αυτό το διάστημα και είχε και το ψυχικό και το πολιτικό στένος να αντιμετωπίσει και τα μεγάλα συμφέροντα, να αντιμετωπίσει και τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν στο εσωτερικό του χώρο και έχουμε μπει σε μια διαδικασία ότι εξαγγελίες οι οποίες ουσιαστικά πού θα βρει τα χρήματα την επόμενη μέρα. Εγώ θα